Η κεφαλιά από τον Καλτζάκη, ευκαιρία τον Παναθηναϊκό, το σούτ και το 1-0. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά ήταν από τον Καλτζάκη και το σούτ του Παναθηναϊκού, αν δεν καλά, ήταν από τον Γεωργιάδη. Οι κάμερες βγάλουν τον Καλτζάκη, αλλά δεν είναι ο σκόρερ ο Καλτζάκης. Έχω την εντύπωση ότι ο σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ο οποίος δέχθηκε την μπάλα στο πόδι του, σχεδόν ασυστηνιά να τη δούμε τη φάση. Πρέπει να είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης ο σκόρερ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Η κεφαλιά βέβαια είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ο οποίος προλαβαίνει την έξοδο του Μαρό και ο Παναθηναϊκός στον ιδανικότερο ίσως χρόνο που θα μπορούσε να προηγηθεί σε αυτό το μάτς. Βλέπετε, μετακινήθηκε και ο Λεντιζέ. Όχι, ήταν για τον Καρωτή, αλλά τελικά αυτός έκανε χέρι. Η παλιά του Μπορέλη έξυπνη. Ελέγχει ο Βαζέχα. Ο Αλεξούς πήρε την μπάλα. Η ευκαιρία το 2-0. Ναι! Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από την καταπληκτική ενέργεια του Αλεξούδη. Το πρώτο κάνει ο Βαζέχα, αλλά νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να δώσουμε στον Αλεξούδη το credit τουλάχιστον του μισού γκολ από βέβαια, το τέρμα του Βαζέχα. Ο Αλεξούδης έγκαιρα αντιλήφθη την κάφα που έκανε ο Γάλλος αμυντικός, ο οποίος άφησε την μπάλα να βγει out, ενώ δεν είχε τόση δύναμη για να πάει έξω. Ο Αλεξούδης έχει δύναμη, είναι γερό παιδί. Ήρθε από πίσω του πολύ δυνατά και από εκεί και πέρα τον γκολ έτοιμο. Έτοιμο στο Βαζέχα, από εκεί βέβαια για να το χάσει ο Βαζέχα θα πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα. 2-0 λίγο πριν το ημίωρο, Νίκο. Νομίζω ότι ιδανικότερο σενάριο απέναντι στην ομάδα που προέρχεται από την πόλη του Ιουλίου Βέρνο, ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να βρει. Όχι, τώρα με τα δύο γκολ αυτά που έχει ο Παναθηναϊκός στα 30 πρώτα λεπτά του αγώνα. Τη λύση θα τη δούμε σύντομα, δεν χρειάζεται να σπάζω κεφαλιάζουμε. Ωραίο σουτ και η μπάλα λίγο out. Πολύ ωραίο σουτ. Ο Γιώργος Γεωργιάδης το πρώτο αγώνα. Δεν ακούγεται πολύ καλά η επαφή μας με τον αγωνιστικό χώρο που είναι ο Σεκελαρόπουλος. Πάντως δεν ξέρω αν ακούσατε ότι συνεχίζουν οι ομάδες με τους παίκτες. Μπήκε ο Βαζέχα, περνάει το 3-0. Στο πρώτο λεπτό, πριν φτάσει, πληρωθεί πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Μια εντελώς άστοχη έξοδο. Και μετά από εκεί και πέρα, ο Πολωνός superstar του Παναθηναϊκού. Νομίζω παίξαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Παίξαμε όπως έπρεπε. Το σκορ φυσικά νομίζω ανταποκρίνεται και στην απόδοσή μας. Η συνέχεια ελπίζω να είναι εξίσου καλή. Έχουμε ακόμα δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε όπως έχουμε παίξει σε αυτό το παιχνίδι και παίξουμε και στα επόμενα, θα μπορέσουμε να πούμε στο 8.